Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα ήθελα να αρχίσω με μια ευχάριστη είδηση. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Scarlett Johansson έχει πάλι αραβόνα. Αυτό το λέω γιατί η αριστερά δεν είμαστε ούτε ζηλιάριδες και πάντα θέλουμε το καλό του άλλου και το κρατάμε αυτό. Τώρα βέβαια με έβαλε δύσκολα ο Πάνος ο Λάμπρου, γιατί μου είπε ότι εμείς της αριστεράς δεν είμαστε της ατάκας. Οπότε πάνω μου θα κάνω κάποια προσπάθεια να περιορίσω τον εαυτό μου. Θα δούμε άμα θα το καταφέρω τελείως. Θέλω να αρχίσω με την διαφορά ανάμεσα στην κυριαρχία και στην ηγεμονία. Από το 80 μέχρι το 2009 είχαμε την ηγεμονία και την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Ήταν η εποχή που μιλάγαν όλοι οι οικονομολόγοι για τη μεγάλη μετριοπάθεια που όλα πηγαίνανε καλά. Είχαμε την πολιτική της κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς που σε ελάχιστα διαφοροποιούνταν. Είχαμε το τέλος της ιδεολογίας, όπου δεν υπήρχε κάτι που να μας διαφοροποιεί. Βέβαια, οι αριστεροί και οι αριστερές αναλυτές από τότε είχαν πει ότι υπάρχουν πολύ προβληματικά σημεία που φαινόταν πριν από το 2019. Πριν από το 2019 αρχίσαν οι μεγάλες κοινωνικές... 2009. Πριν από το 2009 αρχίσαν οι μεγάλες ανισότητες που γυρίσαμε στη δεκαετία του 20. Πριν από το 2009 είχαμε πολύ προβληματικά στοιχεία για την παραγωγικότητα, άρα δεν φαινότανε ότι υπάρχει μεγάλη ωφέλεια από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές στο Google και όλα αυτά που ξέρουμε. Και πριν από το 2009 βεβαίως είχαμε το φαινόμενο του τραπεζικού συστήματος. Βέβαια μετά από το 2009 όλα αυτά καταρρεύσαν και είχαμε μια συνέχεια μερικά από τα φαινόμενα που είχαμε και πριν. Είχαμε μια συνέχεια των μισθών που δεν αυξανότανε, είχαμε μια συνέχεια της ανισότητας, είχαμε μια συνέχεια των περιφερειακών και των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι κυρίαρχος ο νεοφιλελευθερισμός? Είναι κυρίαρχος. Είναι ηγεμονικός? Δεν είναι ηγεμονικός. Γιατί για να είσαι ηγεμονικός σημαίνει ότι μπορεί να είναι σταθερό το πολιτικό σύστημα, να κερδίζεις εκλογές και να ενσωματώνεις τουλάχιστον ένα κομμάτι είτε της εργατικής τάξης είτε των μεσαίων τάξεων. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Για να είσαι ηγεμονικός δεν μπορεί το Λαϊκό Κόμμα στη Ισπανία να πάει στο χειρότερο αποτέλεσμα που έχει ποτέ στη ζωή του ή το Σφηδικό Σοσιοδημοκρατικό Κόμμα να πάει στο χειρότερο αποτέλεσμα στη δική του ιστορία, τουλάχιστον από αρχάς του 20ου αιώνα. Όλα αυτά δείχνουν ότι και από την οικονομική σκοπιά που έχουμε αυτές τις ανισότητες, που έχουμε μια μεσαία τάξη αντίθετα με αυτό που ακούγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αντιπολίτευση που ζορίζεται παντού στην Ευρώπη και γι' αυτό έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε, έχουμε μια κυριαρχία χωρίς όμως ηγεμονία. Αυτό είναι που μας δημιουργεί και μας δίνει μια ελπίδα ότι κάπως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η ώρα της αριστεράς είναι εδώ ακριβώς γιατί έχουμε κυριαρχία και όχι ηγεμονία. Δηλαδή, να το πω με πιο λαϊκό τρόπο, το παιχνίδι είναι ανοιχτό και είναι ανοιχτό για την πρώτη φορά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλες οι ανακατατάξεις που γίνονται, και εδώ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι μας πλησιάζουν λόγω αυτών των ανακατατάξεων, δεν έχει να κάνει ούτε με την καρέκλα, ούτε έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι γυρολόγοι, έχει να κάνει με βαθιές κοινωνικές ρίζες. Βαθιές κοινωνικές ρίζες που γίνεται αλλαγή και στο κοινωνικό επίπεδο και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, και όλοι το φοβόμαστε, στην ακροδεξιά. Η ακροδεξιά
έχει εγκαίρως καταλάβει τι γίνεται, έχει γίνει πιο επιθετική, ακριβώς γιατί μυρίζεται την αδυναμία των παλιών κομμάτων της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς. Το μυρίζεται, το έχει αυτό το αίσθημα. Την αίσθηση, να μην το μειώνουμε αυτό. Και άρα είναι πραγματικός κίνδυνος. Τα καλά νέα είναι ότι η ακροδεξιά δεν έχει κοινωνικές πιστικές λύσεις. Μάλιστα στο Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε ο Δημήτρης να σας πει πάρα πολλά παραδείγματα για το τι ψηφίζουν οι ακροδεξιοί στην Ευρωβουλή. Τι ψηφίζουν για την βία, από την βία εναντίον των γυναικών που δεν τους αναφορά, μέχρι, δεν τους αφορά, συγγνώμη, μέχρι και το 8ωρο, το 12ωρο και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και γι' αυτό, επειδή υπάρχουν ανακατατάξεις, βλέπετε όλες οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις που πάνε προς τα αριστερά, πάνε καλύτερα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και εκεί που μένουν στα παλιά δόγματα του Μπλερ, του Σιμίτη και του Κλίντον, δεν μπορούν να πάνε καλά. Είναι τραγικό λάθος σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα το πληρώσουμε, μπορεί να το πληρώσουμε πολύ ακριβά, αυτό που έκανε ο Ρέντζι στην Ιταλία. Ότι δεν πήγε με τους 5 αστέρια. Προφανώς δεν συμφωνούμε εμείς με τα 5 αστέρια σε πάρα πολλά, αλλά υπήρχε ένα έδαφος. Ότι ο Σαλβίνι είναι στα 34% στον Γκάλοπ, από ό,τι διαβάζω, είναι ένα αποτέλεσμα μιας κεντροαριστεράς που δεν έχει μάθει απολύτως τίποτα από την κρίση. Απολύτως τίποτα. Βέβαια, και οι δικοί μας εδώ δεν πάνε πίσω. Ακούω ότι λένε, και το βλέπετε κι εσείς, ότι το βασικό του κοινάλ είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Ακούω βέβαια και ότι ο Λοβέρδος και ο Βενιζέλος θεωρούν ότι δεν μπορούν να πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτοί αντιπροσωπεύουν την αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, όπως είχα πει και στη Βουλή, από την να πιστέψω ότι ο Βενιζέλος και ο Λοβέρδος είναι με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, είμαι πιο έτοιμος να πιστέψω ότι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης εμπνέονται από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και από τον Μαχάτμα Γκάντι. Συγγνώμη πάνω, προσπαθώ να το περιορίσω, αλλά... Αυτή η αριστερά θέλει και διεύρυνση και εμβάθυνση. Θέλει και τα δύο. Για τη διεύρυνση την είδατε με τα μάτια σας πριν από λίγο και το βλέπετε παντού. Για την εμβάθυνση όμως να πω λίγα λόγια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την αριστερά και για τις ευρωεκλογές χωρίς να έχουμε στο κέντρο των ενδιαφέροντος μας τη δημοκρατία και τα δικαιώματα. Είναι χαρά μας που είναι η Άννα μου επιτρέπει μαζί μας για τη δουλειά που έχει κάνει για τους μετανάστες, που δεν είναι μόνο δουλειά για τα δικαιώματα, δεν είναι μόνο δουλειά για την ψυχική στήριξη, είναι και δουλειά για την κοινωνική ένταξη. Και αυτό είναι σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί οι κοινωνίες που δεν μπορούν να ενσωματώνουν νέα στοιχεία, νέους ανθρώπους, θα πεθάνουν. Ειδικά η δικιά μας που έχει δημογραφικό πρόβλημα, και επιτρέψουν να μιλήσω και σαν οικονομολόγος για πόσο σημαντικό είναι. Η δεύτερη εμβάθυνση είναι για το περιβάλλον. Τα είπε η Νατάσα, τι κάνει, τι δουλειά κάνει, πώς το βλέπει, οπότε δεν είναι ανάγκη να πω κάτι περισσότερο εγώ. Με την Νατάσα έχουμε δύο κοινά. Είμαστε και οι δύο πανεπιστημιακοί και οι δύο Έλληνες από τη Διασπορά. Βέβαια έχουμε και κάποιες διαφορές, μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και ένα τρίτο κοινό που είναι πολύ σημαντικό. Σε μια συνέντευξή της, δεν θυμάμαι πότε το διάβασα, προσπαθούν να τη ζωρίσουν με το θέμα της αριστείας. Ότι η αριστεία, θα τον έχετε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θεωρεί ότι μπορεί να έχεις ένα μπαλτά, μπορεί να έχεις ένα γαβρόγλου, μπορεί να έχεις ένα
οποιοδήποτε πανεπιστημιακό που εκτιμάτε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είσαστε με την αριστεία, είσαστε με την ισοπαίδωση. Και απαντάει ότι εμείς οι αριστεροί και αριστερές ξέρουμε να ξεχωρίσουμε τον ελιτισμό από, από την αριστεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντική αξία για μας. Ποια είναι η διαφορά, σύντροφοι και συντρόφισσες, μεταξύ αυτών των δύο? Είναι ότι οι αριστεροί και αριστερές θέλουν όλοι να πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά άλλο να θες να πας καλύτερα εσύ, να είσαι καλύτερο το σχολείο σου, στη δουλειά σου, το νοσοκομείο σου, και άλλο να θες να πας καλύτερα από τους άλλους. Είναι μια πολύ διαφορετική λογική και είναι πολύ σημαντικά που το έχουμε. Η τρίτη εμβάθυνση είναι για την εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι οι πρέσπες ήταν μια τομή στην ελληνική κοινωνία και στην πολιτική. Άλλαξε τα πράγματα, όχι μόνο γιατί η αριστερά κατάφερε να κάνει κάτι που δεν μπορούσαν όλα τα κόμματα για 23 χρόνια και μας λέγανε, είχαν και το θράσος να μας λένε γιατί βιάζεστε 23 χρόνια, τι βιασύνη είναι αυτή, το αφήνω αυτό. Αλλά επειδή πραγματικά έδειξε ότι η αριστερά είναι μέρος της λύσης και όχι το μέρος του προβλήματος. Και για την ειρήνη στα Βαλκάνια και για τη συνανάπτυξη στα Βαλκάνια ως μια στρατηγική επιλογή όταν μιλάμε για καλές σχέσεις. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι για τον Σπύρο τον Δανέλη. Νομίζω ήταν ο άνθρωπος αυτός που ήταν πιστός στις αξίες του. Ήξερε να διαχωροποιήσει ποιο είναι το λαϊκίστικο, ποιο είναι το εθνικιστικό και ποιο είναι το προοδευτικό. Έκανε κάτι που χρειαζόταν θάρρος, αλλά νομίζω ίσως όχι και τόσο θάρρος, γιατί ήταν μέσα στη δική του τη λογική. Και βέβαια ο Σπύρος δεν είναι μόνο θέμα πρεσπών, αλλά είναι και πολύ σημαντικός και νομίζω και στην ιστορία θα γραφτεί ότι είχε μια συμβολική συμμετοχή στην αλλαγή του κλίματος. Αυτές τις ανακατατάξεις ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω έχει συμβάλει πάρα πολύ. Έχει συμβάλει με το τρόπο που το είπε ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης, ότι αρχίσαμε με την ανθρωπιστική κρίση, την αντιμετωπίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Εντός του μνημονίου προσπαθήσαμε πάντα να έχουμε μέρημνα για τους φτωχούς, για αυτούς που είναι πιο αδύνατους. Και μετά, όπως είπε πάλι ο Δημήτρης, από το 2017 σχεδιάσαμε με σοβαρό τρόπο τα παρακάτω δύο χρόνια, από τη 17, την άνοιξη του 2017, όπως το είπε ο Δημήτρης, με πρόγραμμα, με τεκμηρίωση, με συμμαχίες. Πώς μπορέσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά? Μια απάντηση είναι ο Πάνος ο Λάμπρου. Γιατί στις δύσκολες στιγμές, πολύ πριν από το 2009, όταν η αριστερά ήταν πουθενά, όταν η αριστερά ήταν κάτω από την ηγεμονία και την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, είχαμε στο δικό μας χώρο ανθρώπους σαν τον Πάνο τον Λάμπρου. Γιατί υπήρχαν στιγμές που ήμασταν πάρα πολύ μόνοι. Μα πάρα πολύ μόνοι. Και στο επίπεδο των διανομένων, και στο επίπεδο των κινημάτων και στο επίπεδο της πολιτικής. Ο Πάνος ο Λάμπρου ήταν πάντα εκεί. Ήταν πάντα εκεί ως αριστερός, ως κινηματικός, και ότι εμείς η διαπραγματευτική ομάδα είχαμε τέτοιους ανθρώπους πίσω από μας, πρέπει να σας πω, ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά θέλω να πω πιο πολύ για την Ευρώπη και όχι για το εθνικό επίπεδο. Δεν θα πω πάρα πολύ. Ένα από τα εντυπωσιακά της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δεν είναι δηλαδή που το λέω για ρητορικό σχήμα ότι δεν ξέρω για να δημιουργήσω εντυπώσεις, δεν ξέρω τι λέει για την Ευρώπη.
Δεν ξέρω τι λέει. Είμαι υπουργός οικονομικών, πηγαίνω στο Eurogroup, πηγαίνω στο ECOFIN και αν με ρωτήσει ένας χριστιανός υπουργός από το Λαϊκό Κόμμα τι ακριβώς λέει η Νέα Δημοκρατία, χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε ένα νέο μηχανισμό σταθεροποίησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν την ξέρω την απάντηση. Όλος ο Νότος είναι υπέρ, το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ενάντια, γιατί θεωρούν ότι η λύση είναι η λιτότητα και όχι ένας νέος μηχανισμός σταθεροποίησης που θα βοηθήσει τις χώρες του Νότου. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Ιδέα δεν έχω. Ιδέα δεν έχω. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση στην Ευρώπη για την νομισματική ένωση και ειδικά το κλειδί σε αυτό είναι αν θα έχουμε για τις τράπεζές μας ένα μηχανισμό εγγύηση καταθέσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι υπέρ, είναι κατά, είναι έτσι και έτσι, πάλι δεν ξέρουμε. Και τέλος, δεν έχω δει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και επειδή βλέπω τον Ανδρέα τον Ξανθό μπροστά μας που έκανε αυτή τη συμμαχία της Βαλέτας για να μπορούν 9-10 χώρες να μπορούν να διαπραγματεύονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο τη τιμή των φαρμάκων και να είναι η Μάλτα μόνη της, η Πορτογαλία μόνη της, η Ελλάδα. Το υποστηρίζει, δεν το υποστηρίζει, θεωρεί ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Κανένας δεν ξέρει. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Η Έφη Αχτσόγλου που ήταν εδώ μέχρι λίγο μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη, στη Σύνοδο στη Σουηδία παλέψανε για να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, να μην αξιολογούνται δηλαδή τα κράτη μόνο από τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά αν μειώνουν την ανισότητα, αν περιορίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, αν μειώνουν τη φτώχεια, το βάλανε. Το έβαλα και εγώ στο Eurogroup. Αυτό σημαίνει να έχεις ευρωπαϊκή πολιτική, να παίρνεις σοβαρά το ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταία θα μιλήσω και μιλάω τώρα για τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη, γιατί ο Δημήτρης είπε κάποια πράγματα, αλλά το είπε περιγραφικά, αλλά πρέπει να ξέρετε τι περάσαμε και για το στο εθνικό επίπεδο, για να μπορέσουμε να περάσουμε τα κοινωνικά μερίσματα, την ανθρωπιστική βοήθεια και τι γίνεται στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να σας περιγράψει πραγματικά ο Δημήτρης πόσο μόνος ήταν και πόσο μόνοι ήμασταν στα δύσκολα χρόνια το 2015. Το είπε με πολύ ευκολία ότι πήγαμε από την απομόνωση στο προοδευτικό κόκκος. Λες και ήταν πολύ εύκολο ξαφνικά να κάτσεις και να πεις στους πράσινους και στους δημοκράτες, ρε παιδιά, δεν κάνουμε ένα πράγμα μαζί για να πάμε λίγο μπροστά την Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η διαπραγματευτική ομάδα πραγματικά έχει πολύ μεγάλο χρέος στο Δημήτρη και έχουν χρέος και οι Έλληνες για αυτό που έκανε. Διεύρυνση και εμβάθυνση. Προοδευτική συμμαχία. Ένα θέλω να πω και νομίζω το είπανε και οι προλαλήσαντες και οι προλαλήσασες. Αυτό το δουλεύω όλη την ημέρα να το πω αυτό. Είπα θα προσπαθήσω ρε πάνω, δεν είπα θα περιοριστώ τελείως. Στη δική μας τη σύλληψη δεν υπάρχει πρόοδος εκτός της ιστορίας. Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός, κάποιος θεός, κάποια τεχνολογία που εγγυάται ότι οι οικονομίες και οι κοινωνίες θα πάνε πρώτα μπροστά. Δεν υπάρχει πρόοδος εκτός της ιστορίας. Δεν υπάρχει πρόοδος εκτός των αξιών και τη μάχη των αξιών. Αυτό που λέγαμε πριν, αν είναι το θέμα ο κάθε άνθρωπος να πηγαίνει καλύτερα από τον άλλον ή να πηγαίνουν όλοι καλύτερα από ό,τι πήγανε την προηγούμενη χρονιά ή την προηγούμενη περίοδο. Δεν υπάρχει πρόοδος έξω από τις συγκρούσεις. Την Τετάρτη θα μιλήσω σε μια συγκέντρωση που οργανώνει το τμήμα γυναικών του ΣΥΡΙΖΑ
Ποια νίκη έχουν κερδίσει οι γυναίκες χωρίς πάλι? Ποια νίκη έχουν κερδίσει τα συνδικάτα χωρίς πάλι? Αυτό δεν ήταν πρόοδος? Αυτό δεν ήταν, γινόταν αυτά χωρίς σύγκρουση? Υπάρχει αριστερά που μπορεί να διαφωνεί με τα κίτρινα γυλαίκα, αλλά δεν μαθαίνει, δεν αναλύει τι καινούριο φέρνουνε? Μπορεί να φέρουν και παλιά που δεν τα θέλουμε, αλλά μπορεί να φέρουν καινούργια. Υπάρχει μια τέτοια αριστερά που δεν την ξέρω εγώ, που δεν μαθαίνει από αυτό το κίνημα? Υπάρχει κάποια αριστερά που μπορεί να διαφωνεί, αλλά δεν μαθαίνει από την Γκρέτα Θεόνμπεργκ, την κοπελίτσα 15 χρονών από τη Σουηδία που έφερε το θέμα της κλιματικής αλλαγής και τη θαυμάζαν όλοι και δεν μίλησε ούτε σαν πιτσιρίκα, ούτε σαν Σουηδέζα, γιατί έκανε κάτι που θεωρούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι στην κλιματική αλλαγή, γιατί εμείς ρυπαίνουμε και ο Νότος, το Μπαγκλαντές και η Αφρική θα πληρώσει το μάρμαρο. Αυτό είναι στο α και ω της αριστεράς και είναι στο α και ω της ηγεμονίας. Ένας από τους λόγους που είμαι τόσο κοντά στο πάνω το Λάμπρου είναι ακριβώς αυτό. Γιατί ήταν από τους πρώτους, με βοήθεια και παλιών αριστερών, που καταλάβανε ότι δεν υπάρχει αριστερά χωρίς τα δικαιώματα, χωρίς και τη συζήτηση για τη σεξουαλική ταυτότητα. Ξέρετε τι ήταν τη δεκαετία του 70 και του 80 στο ΚΚΕ εσωτερικού? Δεν μιλάμε για το ΚΚΕ τώρα, να τα βάζεις αυτά τα θέματα σαν κεντρικά. Η ηγεμονία δεν μπορεί να είναι μόνο ταξική, αν και είναι πολύ σημαντικό το ταξικό. Η ηγεμονία μας έμαθε ο Γκράμψη. Έχω εδώ ένα φίλο μπροστά που είχε πει κάτι που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Είπε ο Κώστας ο Αθανασίου το εξής και με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στη σκέψη μου. Ότι δεν είναι ανάγκη να υποστηρίζεις τον Γκράμψη, δεν είναι ανάγκη καν να το συμπαθείς τον Γκράμψη. Αλλά κάποιος που δεν έχει περάσει από τον Γκράμψη, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ηγεμονία. Και η δική μας ηγεμονία που πρέπει να χτίσουμε, με συμμαχίες, χωρίς αλαζονία, χωρίς να λέμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, ότι αυτοί που έρχονται μάθανε το μάθημά τους και εμείς τα ξέραμε όλα από την αρχή, χωρίς τέτοιον ηγεμονισμό, εμείς πρέπει να είμαστε ηγεμονικοί και στην οικονομία και στην κοινωνία και στα κινήματα και στην ιδεολογία. Αυτό σημαίνει να αλλάξει τα ατζέντα. Γι' αυτό άρχισα με την διαφοροποίηση μεταξύ την κυριαρχία και την ηγεμονία και άρχισα γι' αυτό γιατί η δική μας αριστερά έχει τη δυνατότητα, τη μη ηγεμονία να το αλλάξει σε όλα τα επίπεδα. Και στα κινηματικά και στην οικονομική πολιτική και στα δικαιώματα. Και με αυτή τη σκέψη σας αφήνω. Καλούς αγώνες, όλοι μαζί για να κάνουμε προσπάθεια.